Εξακολουθεί και λειτουργεί με τη μορφή του ασφαλιστικού οργανισμού υγείας. Οι μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ και τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ γίνονται παιδί. Πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας και υπάγονται υγειονομικές περιφέρειες. Δίκτυο υγείας είναι το παιδί. Μάλιστα. Οι μονάδες υγείας που ανοίγουν από αύριο, οι μονάδες υγείας, οι πρώην μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ. Αύριο λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, εγκαινιάζεται η καινούρια δομή, ας πούμε, ας το πω έτσι. Η καινούρια δομή. Ωραία. Δεν είναι σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα η καινούρια δομή, αλλά αύριο θα πάνε οι εργαζόμενοι εκεί, το προσωπικό θα πάει εκεί, θα ανοίξουν οι μονάδες, θα γίνουν ορισμένες διαδικασίες παραλαβή, παράδοση κτλ. Αυτά τα 5 ευρώ που πρέπει να πληρώνει ο κόσμος, πότε θα αρχίσουν να ισχύουν. Λοιπόν, υπάρχει ειδική εγκύκλειος η οποία έχει εκδοθεί εδώ και μέρες και έχει αποσταλεί σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες, στα νοσοκομεία της χώρας και παντού. Το παιδί είναι στην ουσία δύο δημόσια υποσυστήματα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους. Ενώνονται διοικητικά. Η λειτουργική της ενοποίησης θα γίνει σιγά σιγά με την πάρδο του χρόνου. Για τα κέντρα υγείας ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν. Ισχύει το 5 ευρώ. Θα πληρώνουν 5 ευρώ εκεί στα κέντρα υγείας. Θα πληρώνουν 5 ευρώ στα κέντρα υγείας. Και όπως πλήρωναν και πριν. Και στα νοσοκομεία. Όπως πλήρωναν και πριν. Και στα κέντρα υγείας. Στα κέντρα υγείας και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων ισχύει η νομοθετική διάταξη και η υπουργική απόφαση του 2011 και συνεχίζουν να πληρώνουν τα 5 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια μια σειρά από εξαιρέσεις. Δεν πληρώνουν τα επίγοντα. Επειδή ταύτισα το παιδί και έχουν. Δεν θα με διακόψει. Συγγνώμη κύριε Καμπουράκη. Ο κύριος Μελάς δεν γνωρίζει τον νόμο. Άμα δεν γνωρίζει τον νόμο, να μην δημιουργεί σύγχυση. Να μην δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες. Να μην δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες. Μισό λεπτό. Κάτσε να μιλήσουμε με τον γιατρό. Κύριε Υπουργέ, εδώ. Θέλουμε. Το τάλιρο είναι κάτι, αλλά δεν είναι το βασικό. Εντάξει, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Να το ξεκαθαρίσω και με το τάλιρο όμως τι συμβαίνει. Ναι, ναι. Εδώ αύριο μονάδες... το πρωί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Μα το ήξερε ξέρει. Κάτι. Μα το ξέρει. Ο κύριος Μελάς δεν το ξέρει. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Ήξερε κάτι. Δεν ξέρουμε τώρα. Ό,τι θες λέτε. Μην μου λες τέτοια πράγματα. Εγώ μισό λεπτό. Κύριε Μελά, κάντε μου τη χάρη σας. Μα μισό λεπτό, όταν λέτε τέτοια πράγματα. Επιτρέπετε να λέτε τέτοια πράγματα. Εγώ, κύριε Καμπουράκη, δεν μιλάω με τον κύριο Μελά, δεν μπορώ να συνεχίσω. Το νόημα τη συνδέσεώ μα με τον Υπουργό είναι όχι να συμμετάσχει στο πάνελ για να αντιδικούμε, είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο τα γενικά. Θέλετε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θέλετε να ακούσει ο κόσμο τι θα γίνει αύριο. Και μετά θα κρίνετε. Να ακούσουμε και θα απαντήσουμε. Ενδεχομένω να έχει κανεί την άποψή του. Είναι απαράδεκτο, είναι σωστό, είναι αυτό, αλλά σα παρέχει μετά. Κύριε Υπουργέ, μέχρι προχθέ λοιπόν. Ο κόσμος που ήθελε να πάει στον ΕΟΠΗ, στα ιατρία του ΕΟΠΗ, στο πρώην ΙΚΑ που έγινε ΕΟΠΗ, ήξερε μια διαδικασία. Ωραία. Αυτά μείνανε κλειστά ένα διάστημα και άλλαξε το σύστημα. Τώρα, τι πρέπει να ξέρει, πώς πάει, πού πάει. Ωραία. Αυτό. Να σας πω τι πρέπει να ξέρει, να τελειώσει το 5 ευρώ. Το 5 ευρώ λοιπόν ίσχυε και ισχύει για τα κέντρα υγείας τα οποία ανήκουν τώρα στο παιδί και για τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Μπράβο. Που δεν ανήκουν στο παιδί. Τα εξωτερικά ιατρία είναι στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Ίσχυε εκεί, λοιπόν υπάρχουν... και θα συνεχίσει να ισχύει. Εκεί υπάρχουν μια σειρά από εξαιρέσεις βέβαια. Έτσι. Η οικονομικά αδύναμη, τα επίγοντα περιστατικά δεν πληρώνουν 5 ευρώ κτλ. Όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ, οι οποίες. Πρώην μονάδες του υγείας, οι οποίες επιχωρήσεις στο παιδί, όπου πηγαίναν μόνο οι ασφαλισμένοι και με ραντεβού τηλεφωνικά, τώρα θα μπορούν να πηγαίνουν όλοι οι πολίτες από αύριο, θεωρητικά από αύριο, γιατί θα τα πούμε αυτά. Και οι ανασφάλιστοι. Και οι ανασφάλιστοι, αυτό και αυτοί οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δεν θα πληρώνεται κανένα εξέταστρο και καμία αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό έχει διευκρινιστεί με εγκύκλιο, η οποία έχει αποσταλεί σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες και σε όλες τις μονάδες. Ωραία. Άρα, όταν λοιπόν, τα δύο όχι, συστήματα. Άρα, να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω και η τελευταία μου λέξη. Μα δεν σας διακόπτουμε. Μισό λεπτό. Ένα-ένα να το ξεκαθαρίζουμε. Οι ανασφάλιστοι μέχρι πότε θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί. Μέχρι πότε ισχύει αυτό. Αυτό η εγκύκλειος αυτή έχει εκδοθεί. Καλύπτει και τους ανασφάλιστους. Επαναλαμβάνω και αυτούς οι οποίοι πότε τους καλύπτει. Έχουν απολέσει. Όταν ενοποιηθούν περίπου προς το τέλος του χρόνου τα δύο συστήματα λειτουργικά, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τους ανασφάλιστους. Μετά το τέλος του χρόνου, διότι το παιδί προβλέπει ότι όλες οι μονάδες του θα δέχονται και ανασφάλιστους. Μάλιστα. Δηλαδή η πρόσβαση στο παιδί θα είναι καθολική. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν τα δύο συστήματα ενοποιηθούν πλήρως, δηλαδή έχουμε τα ίδια ωράρια, το ίδιο καθεστώς γιατρών, έχουμε εφημερίες όπως έχουμε στα κέντρα υγείας και στις μονάδες υγείας του παιδί, θα καθοριστεί ένα ενιαίο καθεστώς για όλους. Πιθανώς. Να μην υπάρχει 5 ευρώ και στα κέντρα υγείας. Αυτό το δούμε. Εντάξει. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι. Τώρα οι ασφαλισμένοι ή οι ανασφάλιστοι θα πηγαίνουν με ραντεβού, θα πηγαίνουν έτσι, πώς θα γίνει. Λοιπόν, πώς οικοδομούμε το σύστημα. Προσπαθούμε από την αρχή, ενώ η διαδικασία, όπως είπα και επίσης, λειτουργικής ενοποίησης είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα,
Από την πρώτη στιγμή όμως να υπάρχουν ψήγματα κοινής λειτουργίας των δύο συστημάτων. Στο κέντρο υγείας, για παράδειγμα, πηγαίνεις και με ραντεβού, αλλά πηγαίνουν και επίγοντα περιστατικά χωρίς ραντεβού. Έτσι λοιπόν και στις μονάδες υγείας του παιδί, οι οποίες θα ξεκινήσουν να λειτουργούν, επαναλαμβάνω, αυτό δεν θα γίνει από αύριο, αλλά αυτές οι συνοδηγίες που έχουν σταλεί και σιγά σιγά το σύστημα θα στηθεί, θα υπάρχουν οι γιατροί που δέχονται με ραντεβού, θα συνεχίσουν δηλαδή το σύστημα, θα συνεχίσουν το σύστημα του τηλεφωνικού ραντεβού και θα υπάρχουν και σε κάθε μονάδα τουλάχιστον ένας γιατρός υποδοχής. Τι είναι ο γιατρός υποδοχής? Είναι ένας γενικός γιατρός ή παθολόγος γιατρός κατά προτεραιότητα, ο οποίος θα δέχεται και επίγοντα περιστατικά και χωρίς ραντεβού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσπαθούμε σιγά σιγά και σταδιακά να ενοποιήσουμε και τη λειτουργία των δύο υποσυστημάτων. Άρα, Υπουργέ μου. Άρα, ναι, αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι με το που τίθεται σε λειτουργική, ας πούμε, ετοιμότητα οι μονάδες, μετά από λίγες μέρες, θα βρίσκουν εκτός από τους γιατρούς τους οποίους θα κλείνουν ραντεβού, μιλάμε στις μονάδες υγείας. Θα βρίσκουν και ένα για έκτακτα. Θα βρίσκουν και έναν γιατρό ο οποίος θα είναι μονίμως εκεί, ωραία, θα είναι 8ωρο και ο οποίος θα δέχεται και χωρίς ραντεβού και έκτακτα περιστατικά. Ωραία. Πείτε μου κάτι. Καταρχήν χωροταξικά, επειδή ο κόσμος πρέπει να ξέρει, εκεί που ήξερε ότι ήταν τα παλιά ιατρία του ΕΟΠΗ, εκεί θα είναι και του παιδί τα καινούρια. Εκεί θα είναι. Ναι. Εκεί θα είναι. Εκεί. Άρα λοιπόν χοντρικά ο καθένας στην γειτονιά του, στον ίδιο χώρο θα πάει. Ναι, υπάρχει μόνο μια ιδιαιτερότητα. Ξέρετε, είχαμε δύο συστήματα υποσυστήματα, αλλά και τα δύο υποσυστήματα μεταξύ τους ήταν πολύ διασπασμένα. Δηλαδή, στο ΝΕΟΠΗ είχαμε τα πολυατρία, τις μονάδες υγείας, οι λεγόμενες νομαρχιακές μονάδες, τις τοπικές μονάδες. Είχαμε περιφερειακά ιατρία τα οποία υπάγονταν σε τοπικές νομαρχιακές μονάδες. Είχαμε ιδιωτικά ιατρία, γιατρούς του ΕΟΠΗ, ναι, υπαλλήλους του ΕΟΠΗ, οι οποίοι ήταν στα ιδιωτικά τους ιατρία και υπάγονταν σε νομαρχιακές μονάδες ή σε τοπικές μονάδες. Και είχαμε σε ορισμένους νομούς της χώρας και γιατρούς.